καλόν εστί όδε είναι. Το σημερινό Ευαγγέλιο, αδερφοί μου, μας αποκαλύπτει κάτι το οποίο δυστυχώς δεν γνωρίζει ο κόσμος. Έχω να σας αποκαλύψω ότι νομίζουν ότι σήμερα είναι της Αγίας Μεταμορφώσεως. Και όταν λέγουν της Αγίας Μεταμορφώσεως εννοούν ότι ήταν μία γυναίκα Αγία η οποία ονομαζόταν Μεταμόρφωσης. Αυτήν την άγνοια έχει ο κόσμος. Πού να το αποδώσουμε? Εις ποιον να ρίξουμε την ευθύνη? Αδερφοί μου, σήμερα αποκαλύπτεται η θεότης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το γεγονός το οποίο μας περιέγραψε ο Ευαγγελιστής Ματθαίος εγένετο ο λίγων χρόνο πρώτης σταυρώσεως του Κυρίου. Δι' αυτόν τον λόγο, επειδή ο Κύριος μας εις όλην του τη ζωή που εκήρυτε το λόγο του μεταξύ των μαθητών έλεγε πάντοτε ότι θα έρθει η μέρα που θα με δείτε επάνω στο σταυρό σταυρωμένο, θα με εμπέξουν, θα με μαστιγώσουν, θα μου φορέσουν ακάνθινο στεφάνι και τέλος θα με σταυρώσουν. Και αυτά τα έλεγε πάντοτε στους μαθητάς του και τους έλεγε και εκείνους ότι έχετε να υποφέρετε πολλά εις αυτόν τον κόσμο. Θα σας σταυρώσουν και εσάς, θα σας θανατώσουν και εσάς, θα μαρτυρήσετε και εσείς. Τούτο το γεγονός ακριβώς, επειδή οι μαθητές θα τον έβρισκαν ταπεινών επάνω εις το σταυρό, το αποκαλύπτει σήμερα ο Κύριος μας, αφού παρέλαβε τους τρεις, λέγει, προκρήτους μαθητάς. Τι σημαίνει αυτό? Πρόκριτοι μαθητές, ο πρώτος είναι ο Ιωάννης, ο πεφιλημένος και αγαπητός μαθητής του Χριστού, ο οποίος έλαβε την θέση του στην Παναγία μας. Όταν ήταν επάνω στο σταυρό, ο Ιωάννης με την Παναγία μας έδειξε στον Ιωάννη και του είπε «Ιδού η μήτυρ σου» και είπε στην Παναγία «Ιδού ο Υιός σου». Τόση αγάπη είχε ο Χριστός στον Ιωάννη, πρόκριτος. Πέτρος, πρόκριτος. Γιατί? Διότι αγαπούσε πολύ τον Θεό. Ήταν ο αυθόρμητος μαθητής, ο οποίος πάντοτε ελάμβανε τον λόγο διόλου τους μαθητάς. Ήταν εκείνος ο οποίος πάντοτε αγαπούσε τον Χριστό μέχρι θανάτου. Και ο Ιάκωβος, πρόκριτος μαθητής, ήταν αυτός ο οποίος θα έπινε το ίδιο ποτήριο με τον Χριστό. Ήταν αυτός ο οποίος θα μαρτυρούσε δια των Χριστών μας. Και έλαβε αυτούς τους τρεις προκρήτους μαθητάς ο Χριστός μας και τους ανέβασε πάνω σε ένα όρος υψηλό, λέει. Δεν υπήρχαν οχήματα δια να τους ανεβάσουν. Ανέβησαν δια των ποδών αυτών. Ανέβησαν στο όρος. Και όταν ανέβησαν επάνω σε αυτό το όρος, το οποίο είναι το υγειασμένο από τους προφήτας, εκεί λέγει μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν. Όταν ανέβηκε εκεί ο Χριστός με τους τρεις μαθητάς, τους ευλόγησε ο Θεός και όπως τους ευλόγησε, λέει, μετεμορφώθη, άλλαξε η όψη του, άλλαξε το πρόσωπό του.
το πρόσωπό του εγένετο όπως ο ήλιος, ο οποίος δεν μπορεί να τον αντικρίσεις. Τα φορέματά του έγιναν λευκά ως το φως. Και οι μαθητές, έλεγε, όταν τον είδα, δεν ειδυνήθησαν να τον αντικρίσουν περισσότερο, λέει, και έπεσαν στην γη πρινής, μπρούμητα, χάμου, λέει, για να μην βλέπουν. Δεν ειδύναντο να τον δουν περισσότερο. Και μέσα σε εκείνη την σκηνή ακούστηκε φωνή από τον ουρανό, η οποία έλεγε: «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίον εγώ αγάπησα και αναπαύομαι εις τον Υιόν μου». Αυτού ακούετε, αυτόν να ακούτε, λέει. Και τότε όταν ήκουσαν την φωνή αυτών οι τρεις μαθητές, εσηκώθησαν από ήσαν χάμου πρινής, και η νεφέλη η οποία τους εσκέπασε εξαφανίστηκε και έμεινε μόνο ο Χριστός με δύο προφήτας, με τον Μωυσή και τον Ηλία. Ο Μωυσής αντιπροσώπευε τον ζώντα κόσμο και ο Ηλίας τον κόσμον, ο οποίος απεδίμησε εκ της γης εις τον ουρανό. Ζώντον και τεθνεώτον, λέγει, ήσαν οι δύο μαθητές, οι δύο προφήτες, οι οποίοι ακριβώς ήσαν μαζί με τον Χριστό. Ήταν τόση μεγάλη η χαρά εκείνη, ούτως ώστε ο Πέτρος άνοιξε το στόμα του και του λέει: «Κύριε», του λέει, «εσύ μας λες ότι σε μισούνε και θα σε σταυρώσω. Να μην κατεβούμε από εδώ. Να μείνουμε εδώ και να πείσουμε τρεις σκηνάς. Μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία». Ο Μωυσής και ο Ηλίας συνελάλουν αυτό, λέει. Συνομιλούσαν με τον Χριστό. Τι συνομιλούσαν, τι έλεγαν. Τα αποκαλύπτει ο Ευαγγελιστής. Έλεγαν δια το πάθος του Κυρίου, που θα πάθει, που θα υποφέρει, που θα ταπεινωθεί, που θα τον σταυρώσει. Και πάνω σε αυτήν ακριβώς την σκηνή λέγει ο Πέτρος: «Κύριε, να μείνουμε εδώ, καλόν εστίν ημάς όδε είναι». «Καλόν εστίν να μείνουμε εδώ», του λέει, «γιατί να κατέβουμε στον κόσμο που σε μισεί, γιατί να πάμε στον κόσμο που θέλουν να σε σταυρώσουν, να μείνουμε εδώ. Καλόν εστίν ημάς όδε είναι. Να μείνουμε κοντά σου, Κύριε, να σε βλέπουμε και να μας βλέπεις, να μας ομιλείς και να σε ομιλούμε. Αδερφοί μου, καλόν εστίν ημάς όδε είναι. Να μείνουμε και εμείς μαζί με τον Χριστό μας, να μας ομιλεί και να μας λέγει τα λόγια του τα θεϊκά. Να μείνουμε μαζί του και να μας ευλογεί. Να μείνουμε μαζί του και να μας σκέπει. Να μείνουμε μαζί του και να μας προστατεύει. Καλόν εστίν ημάς όδε είναι». «Καλόν εστίν ημάς όδε είναι» δεύτερο, κάτω από τη σκέπη του ναού. Όπου και να υπάγεις, αδερφέ μου, δεν βρίσκεις ποτέ παρηγορία, ημι μόνον μέσα εις τον ναό του Κυρίου. «Εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεό, Κύριον εκπληγών Ισραήλ». Μέσα εις την εκκλησία, καλόν εστίν ημάς όδε είναι, κάτω από τη σκέπη της εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι αυτή η οποία παραλαμβάνει τον μέθησο και τον μεταμορφώνει και γίνεται σόφρο. Η Εκκλησία είναι αυτή η οποία μεταλαμβάνει τον πόρνο και τον μεταβάλλει και τον κάνει άνθρωπο. Η Εκκλησία είναι αυτή η οποία παραλαμβάνει τον κλέπτη και τον κάνει τίμιο. Η Εκκλησία είναι αυτή η οποία σκέπει τον άνθρωπο. Η Εκκλησία είναι αυτή η οποία ευλογεί τη ζωή μας. Η Εκκλησία είναι αυτή η οποία μας θεραπεύει. Η Εκκλησία είναι αυτή η οποία μας δίδει τα μυστηριά της. «Καλόν εστίν ημάς όδε είναι». Και τρίτον, «καλόν εστίν ημάς όδε είναι», κάτω από την παράδοση της Εκκλησίας μας. «Στείτε και κρατείτε τας παραδόσεις», είπε ο Απόστολος Παύλος, «όσα διδάχτηκε δια της Επιστολής μας», λέγει, «ή δια του λόγου μας, ώστε σας διδάξαμε να τα κρατάτε». Κρατάτε την πίστη, κρατάτε την παράδοση.
διότι η Εκκλησία μας στηρίζεται πάνω στην Αγία Γραφή και την Ιεράν Παράδοση. Και υπήρξαν και υπάρχουν, αυτή τη στιγμή που μιλούμε, έρχονται να ανατρέψουν την παράδοση της Εκκλησίας. Τα λόγια του Ευαγγελίου να τα κάνουν πεζά από αυτά που μιλεί ο κόσμος μας στις αγορές. Θέλουν να αποδιώξουν την παράδοση της Εκκλησίας μας, το οποίο είναι κακό, πολύ κακό, και ο κόσμος πλέον δεν θα ακούει τους λόγους αυτούς, τους γλυκητάτους. Αδερφοί μου, καλόν εστίν ημάς όδε είναι, κάτω από την παράδοση της Εκκλησίας μας. Στείτε και κρατείτε τας παραδόσεις όταν ομιλείς στον Χριστό και όταν θυμιάζεις, πάντοτε ζητείς που είναι η Ανατολή, και όταν θέλεις να κάνεις έναν αγιασμό, ζητείς που είναι η Ανατολή. Είναι παράδοση αυτή. Όταν θυμιάζεις μέσα στο σπίτι σου το πρωί και το βράδυ, είναι παράδοση. Και όταν κάθεσαι στο τραπέζι σου για να φάεις και προσεύχεσαι, είναι παράδοση. Και όταν βαπτίζεις το παιδάκι σου, είναι παράδοση. Και όταν το σαραντίζεις, είναι παράδοση της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε να τα ανατρέψουμε, να τα διώξουμε. Στείτε και κρατείτε τις παραδόσεις. Κύριε μου, εσύ που μας αξίωσες σήμερα και φτάσαμε την ημέρα αυτή της μεταμορφώσεως σου και είδαμε το πρόσωπό σου το θεϊκό, όταν σε είδος λέγει σταυρούμενο, το μεν πάθος να νοήσω συνεκούσιο, ότι ήθελε και σταυρώθηκε, δεν μπορούσε να τον διάσει κανένας. Ήθελε και σταυρώθηκε για να μας σώσει, να χύσει το αίμα του για μας. Καλόν εστίν ημάς όδε είναι, παράδοσης, το φως της Αναστάσεως. Είδε και πίστευσε, αδερφέ μου, είδε και μείνε κοντά στον Θεό. Μην απομακρυνθείς από τον Θεό, διότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος κυβερνά τη ζωή μας και τρίχα από την κεφαλή μας δεν πέφτει αν δεν θέλει ο Θεός. Να Τον παρακαλέσουμε να μεταμορφωθεί και μέσα στην ψυχή μας να μας δώσει την αγάπη Του, να ζήσουμε στον κόσμο αυτό όπως Εκείνος θέλει, και στην επουράνια του Βασιλεία να γίνουμε πληρωμένοι.